Γεια σε όλους, είμαι ο Άρης και στο σημερινό επεισόδιο θα ρίξουμε μία μικρή ματιά στην Unreal Engine 4. Καταρχάς, ζητώ ένα μεγάλο συγγνώμη από τα άτομα τα οποία παρακολουθούσαν τα tutorials της Unity. Δυστυχώς δεν θα συνεχιστούν και αυτό γίνεται διότι ενώ προσωπικά χρησιμοποιούσα τη Unity για να δημιουργήσω ένα παιχνίδι, ε, ανακάλυψα την Unreal Engine η οποία μου φάνηκε πολύ καλύτερη, τουλάχιστον... Ε, Σαν πρακτικότητα δεν ξέρω, θα δείτε, έχει διάφορους λόγους για τους οποίους την προτίμησα. Οι δύο βασικότεροι είναι διότι καταρχάς ό,τι και να ρίξετε μέσα σε σχέση με την παλιά Unity βέβαια, η Τωρίνη νομίζω πως έχει βελτιωθεί πολύ, ό,τι και να ρίξετε μέσα φαινόταν πολύ όμορφο λόγω του ρεαλιστικού φωτισμού που είχε, ο οποίος δυστυχώς κάνει τα παιχνίδια να είναι κάπως βαριά, ενώ η Unity τα κάνει να είναι αρκετά ελαφρύτερα. Ε, και ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι λόγω του οπτικού προγραμματισμού που παρέχει. Χρησιμοποιεί blueprints, θα καταλάβετε σε λίγο τι είναι. Ε, και στην ουσία δεν χρειάζεται να γράψετε καθόλου κώδικα εσεί. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να παίρνετε και να συνδέετε καλωδιάκια για να φτιάξετε τη λογική του παιχνιδιού σα. Πράγμα που είναι πάρα πολύ όμορφο, ένα πολύ όμορφο τρόπο προγραμματισμού. Καταρχά, λίγα λόγια για την Unreal Engine 4. Καταρχά, ε, είναι ε, μηχανή δημιουργία παιχνιδιών, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζατε όπου δυστυχώς πληρεί μόνο κατά το ίμιση τα, τη γενικότερη νοοτροπία του καναλιού. Δηλαδή, δεν είναι δυστυχώς δωρεάν. Παρ' όλα αυτά είναι open source. Τώρα θα μου πείτε τι να το κάνουμε, καλύτερα να ήταν το ανάποδο. Αλλά, κοιτάξτε τι γίνεται. Ε, ο λόγος για τον οποίο τη βάζω στο κανάλι, ειδικά από τη στιγμή που δεν είναι δωρεάν, διότι εντάξει ένα πρόγραμμα να μην είναι open source πάει στο καλό, αλλά μην είναι δωρεάν και να το βάλω δύσκολο, είναι διότι η τιμή η οποία ζητάει για τα πράγματα τα οποία προσφέρει, πραγματικά είναι Νομίζω γελία ε, και γι' αυτό και την χρησιμοποιώ μέσα στο κανάλι. Η τιμή λοιπόν η οποία ζητάει είναι κανονικά 19 ευρώ κάθε μήνα αλλά είναι μια συνδρομητική μηχανή αλλά παρόλα αυτά αν κοιτάξετε ποια είναι η τελευταία έκδοση και αν κοιτάξετε ποια έκδοση έχω εγώ εδώ πέρα θα δείτε ότι είμαι δύο εκδόσεις πίσω. Γιατί έγινε αυτό. Διότι επειδή δεν ήθελα να πολύ ξοδευτώ πλήρωσα μόνο μία συνδρομή της Unreal Engine και φυσικά μετά είχα στον υπολογιστή μου διαθέσιμο ό,τι άλλο ήθελα, ε, ό,τι αρχεία είχα, την ίδια τη μηχανή, οπότε μπορούσα να τη χρησιμοποιήσω και μπορείτε κι εσείς να τη χρησιμοποιήσετε πληρώνοντας μόνο μία συνδρομή. Οπότε πρακτικά με 19 ευρώ και κατευθείαν παίρνετε και ακυρώνετε τη συνδρομή σας, οπότε πληρώνετε μόνο 19 ευρώ και έχετε κατευθείαν την Unreal Engine 4. Νομίζω πως η τιμή που ζητάει, όπως είπα και πριν, είναι Πάρα πολύ, είναι πραγματικά μηδαμινή σε σχέση με αυτά τα οποία προσφέρει. Ωραία. Λοιπόν, ας πάμε λοιπόν στο ψητό, να μην σας τα απολυλογώ και πολύ πολύ. Ε, έχουμε καταρχάς το tab το οποίο ανανεώθηκε πριν από 2-3 μέρες, όπου έχουμε εδώ πέρα επιλογή για να κάνουμε launch στη μηχανή, έχουμε news, όπου μπορείτε να τα κοιτάξετε όλα αυτά, learn, όπου υπάρχουν τα διάφορα tutorials, ε, και εδώ να σας πω ότι εδώ ειστερεί λίγο σε σχέση με τη Unity διότι ε, στον τομέα των tutorials είναι κάπω φτωχοί. Δυστυχώ ο κόσμο δεν πολύ ασχολείται με την Unreal Engine. Δεν ξέρω τι θεωρεί, ίσω λίγο πιο περίπλοκη ή είναι ίσως πιο καινούρια σε σχέση με τη Unity. Αλλά στη Unity μπορείτε να βρείτε απαντήσει για τα πάντα. Στην Unreal Engine πρέπει να ψάξετε λίγο. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να κάνω όσα περισσότερα tutorials μπορώ για να μάθετε όσο περισσότερα πράγματα μπορείτε. Επίση, δεν είμαι σίγουρος αλλά δεν νομίζω ότι καν υπάρχουν ελληνικά tutorials πάνω στην Unreal Engine 4. Για την ακρίβεια, υπάρχουν πολύ λίγα αγγλικά καν. Οπότε χαίρομαι που έχω τα πρώτα μάλλον. Ε, λοιπόν, έχουμε το Learn λοιπόν όπου έχει όλα τα tutorials. Σα προτείνω να πάτε και να τα δείτε όλα. Τα Learning Essentials που έχει εδώ πέρα Getting, starting, getting Started with UE4. Ε, σας προτείνω να πάτε να τα δείτε όλα Αν και θα προσπαθήσω να βάλω τα δυνατά μου Για να σας δείξω όσο περισσότερα πράγματα μπορώ Υπάρχει φυσικά το Marketplace Στο οποίο μπορείτε να Για την ώρα δεν μπορείτε να αγοράσετε μικροπράγματα Μπορείτε να αγοράσετε ε, Μεγάλα πράγματα Διάφορους χαρακτήρες ας πούμε Διάφορα ε, ξέρω εγώ, πακέτα με γρασίδι Με όπλα, με ξύλα Διάφορα πράγματα ε, Υπάρχουν φυσικά και κάποια free αν ψάξετε λίγο και κοιτάξετε μέσα στο marketplace, διάφορα μικροπαιχνιδάκια ε, και επίσης υπάρχουν και κάποια projects τα οποία σας τα δίνει δωρεάν όπως είναι εδώ πέρα, complete projects από τα οποία μπορείτε να πάρετε πολύ όμορφε ιδέε για το τι μπορείτε να κάνετε και να δείτε φυσικά τι δυνατότητε τη Unreal Engine, οι οποία είναι, επίσης είναι καταπληκτικέ και το πόσο όμορφα πράγματα μπορεί να βγάλει. Λοιπόν, επίση υπάρχει το Library, όπου εδώ πέρα έχετε τα projects. Ε, ελπίζω να μην σας κάνω πολύ spoil, ειδικά με αυτό. <laughs> λοιπόν. Ε, και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη μηχανή πατώντας Lance Unreal Engine. Όπου εδώ πέρα, αυτό πρέπει να το κλείσω, <laughs> ε, βλέπουμε ότι έχουμε τα projects, τα οποία έχουμε ήδη ανοιχτά, αλλά εμείς θα πάμε φυσικά και θα πατήσουμε new project για να δημιουργήσουμε ένα καινούριο. Όπως έλεγα και πριν, ο προγραμματισμός γίνεται μέσω των blueprints ε, αν και φυσικά υπάρχει και επιλογή να προγραμματίσετε σε C++ επειδή όμως δεν μας αρέσει και πολύ ο προγραμματισμός με τον κλασικό τρόπο να γράφουμε εντολές και τέτοια θα επιλέξουμε φυσικά να χρησιμοποιήσουμε τα Blueprints. Αυτό που θα κάνουμε λοιπόν είναι να επιλέξουμε Blueprint First Person. Ωραία. Προσέξτε να μην έχει το C++ δίπλα. Επίσης επιλέγουμε το Include Starter Content έτσι ώστε να έχουμε μερικά επιπλέον υλικά για να χρησιμοποιήσουμε και το ε, project μας θα το ονομάσουμε φυσικά Tutorials που θα πατήσουμε Create Project. Εάν έχετε κάποια ιδέα και κάποια συγκεκριμένη ερώτηση, από κάτω πολύ θα χαρώ σε κάποιο επόμενο επεισόδιο να την απαντήσω σχετικά με την Unreal Engine. Πάμε λοιπόν στους βασικούς χειρισμούς. Πριν από αυτούς μάλλον να εξηγήσω λίγο τι βλέπουμε γύρω γύρω. Ε, καταρχάς εδώ πέρα έχουμε διάφορες βασικές γεωμετρίες, ε, φωτάκια τα οποία χρησιμοποιεί Unreal, ε, κάποια ακόμη πράγματα όπως ας πούμε ομίχλη, και μερικά διάφορα ακόμη πράγματα. Εδώ μπορούμε να δημιουργήσουμε για παράδειγμα κάποιο landscape, κάποιο βουνά τέτοια. Τέλο πάντων, δεν θα πολύ ασχοληθούμε με αυτά ε, σήμερα. Εδώ πέρα είναι στην ουσία ίσω ένα από τα πιο χρήσιμα ε, σημεία τη Unreal Engine. Εδώ πέρα βρίσκονται όλα τα υλικά τα οποία χρησιμοποιείτε για να δημιουργήσετε το παιχνίδι σα. Για παράδειγμα, ε, θέλουμε να βάλουμε μία καρέκλα, όπω έχει έτοιμε καρέκλε. Θα πάμε στο Shapes. Ωραία, και θα δούμε ότι. Βασικά δεν έχει εδώ πέρα. Ε, θα πρέπει να πάμε στο Messy's, μάλλον ούτε εδώ πέρα έχει. Τέλο πάντων δεν έχει καρέκλα. Αλλά εδώ πέρα έχει κάποια βασικά σχήματα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Κάποια βασικά textures. Ωραία, όπω βλέπετε εδώ πέρα. Διάφορα τούβλα τέτοια. Materials τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Ε, maps δεν έχει κάτι. Characters. Τέλο πάντων, διάφορα πράγματα τα οποία θα εξηγήσουμε με τον καιρό. Επίση εδώ πέρα βλέπουμε όλα τα αντικείμενα τα οποία έχουμε στη σκηνή μα όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι τα διάφορα κυβάκια. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς περιηγούμαστε μέσα στη σκηνή μας. Ο ευκολότερος τρόπος και αυτό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε κατά κύριο λόγο είναι κάνοντας δεξί κλικ κάτω, κρατώντας το δεξί κλικ και κινούμαστε γύρω γύρω, κοιτάμε γύρω γύρω και μετά WASD, κρατώντας το δεξί κλικ πάντα, κινούμαστε γύρω γύρω σαν να είμαστε σε first person flight mode, ξέρω εγώ πώς λέγεται. Οπότε κάπως έτσι μετακινούμαστε γύρω γύρω στην πίστα και μάλλον αυτό θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Εδώ πέρα επίση να αναφέρω ότι υπάρχει το camera speed, το οποίο μπορείτε να το χαμηλώσετε ή να το ανεβάσετε, αλλά ανεξάρτητα από αυτό. Μπορείτε να κατεβάσετε τη ροδέλα σας ενώ έχετε κρατημένο το δεξί κλικ ώστε να κάνετε πιο αργά την κάμερα, να μετακινείτε πιο αργά ή ενώ κινείστε μπορείτε να αυξήσετε, την, να πάτε προς τα πάνω τη ροδέλα για να κάνετε την ταχύτητα πιο γρήγορη. Οπότε αυτό είναι ανεξάρτητο κατά κάποιο τρόπο από το camera speed αλλά ανάλογα με το κάθε camera speed που επιλέγετε η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να φτάσει η κάμερα είναι και διαφορετική. Επίση, με τη μεσαία ροδέλα μπορείτε να κάνετε panning και για κάποιο λόγο στο αριστερό κλικ έχουν μια πολύ περίεργη λειτουργία περιήγηση όπου κρατάτε το αριστερό κλικ κάτω. Μπορείτε να κοιτάξετε δεξιά αριστερά και όταν πάτε μπροστά μετακινήσετε μπρο και όταν πάτε πίσω μετακινήσετε πίσω. Είναι ένα πολύ παράξενο τρόπο να μετακινηθεί κανεί. Αυτό που μάλλον θέλετε να χρησιμοποιείτε είναι δεξί κλικ κάτω και τα για να κινηθείτε λοιπόν να δούμε τι έχουμε ήδη μέσα στο level μας. Έχουμε διάφορα κυβάκια όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Όπως φάμε πάμε και ας επιλέξουμε ένα. Όπου βλέπετε ότι έχουμε τον κύβο μας. Κατευθείαν το πρώτο πράγμα το οποίο θα παρατηρήσετε είναι ίσως τα βελάκια τα οποία βγαίνουν εδώ πέρα. Όπως πολύ καλά μάλλον θα μαντέψετε τα βελάκια αυτά έχουν να κάνουν με τη μετακίνηση των αντικειμένων. Αν πιάσουμε για παράδειγμα το μπλε βελάκι και το μετακινήσουμε πάνω όπως πολύ πιθανά πολύ καλά μάλλον προβλέψατε μετακινείται αντίστοιχα και ο κύβο πάνω ή κάτω. Επίση, να αναφέρω ένα πολύ χρήσιμο shortcut. Αν έχετε κάτι στον αέρα και θέλετε να το ρίξετε γρήγορα κάτω, μπορείτε απλώ να πατήσετε end. Οπότε, πατάτε end στο πληκτρολόγιο, στα δεξιά, και κατεβαίνει. Για να δούμε λοιπόν, α πούμε ότι θέλουμε να μεγαλώσουμε τον κύβο. Πώ θα το κάνουμε αυτό, μπορούμε είτε επιλέγοντα ε, το scale εδώ πέρα που έχουμε, αλλά όπω βλέπετε έχει και το shortcut το οποίο είναι R. Οπότε, α πάμε εδώ πέρα στη σκηνή μα, α πατήσουμε R, και βλέπουμε ότι μπορούμε να μεγαλώσουμε ένα αντικείμενο. Μπορούμε να το μετακινήσουμε ω προ τον κόκκινο άξονα, ο οποίο είναι ο άξονα χ. Ο άξονα Ψ ή ο άξονα Ζ. Βασικά αυτό είναι ο Ψ και αυτό είναι ο Ζ, αλλά είμαι επηρεασμένο από το ε, Blender. Εναλλακτικά μπορούμε να το περιστρέψουμε το αντικείμενο πατώντα το E. Ξέρω πω είναι λίγο παράλογο, μάλλον με το R θα έπρεπε να είναι το Rotate, αλλά είναι με το E. Θα το συνηθίσετε. Και βλέπετε ότι μπορούμε να το μετακινήσουμε όπω εμεί θέλουμε, γύρω από όποιον άξονα εμεί επιθυμούμε. Ε, επίσης αν προσέξετε για παράδειγμα ειδικά στο mode της μετακίνησης ε, βλέπετε ότι τώρα είναι δείχνει σταθερά προς τα εδώ πέρα ο κύβος και δεν είναι ε, σε σχέση με τον προσανατολισμό του δηλαδή άμα το μετακινήσουμε μετακινείται στο έτσι δεν μετακινείται εδώ, εδώ που κοιτάει ο κύβος για να το αλλάξουμε αυτό μπορούμε να πατάμε να πατήσουμε εδώ πέρα που έχει την γη όπου βλέπετε ότι αλλάζουν. Ε, αλλάζει το, ο τρόπο ε, μετακίνηση και βλέπετε ότι αυτή τη φορά μα κοιτάει προ το σωστό μέρο, ο σωστό άξονα. Βλέπετε ότι εδώ πέρα τώρα το μετακινούμε ε, με βάση το που κοιτάει ο κύβο. Αυτό για να το αλλάξετε επίση γρήγορα είναι το local και το global ε, mode. Μπορείτε να πατήσετε το tilde, είναι το κουμπάκι που βρίσκεται ε, εκείνο που μοιάζει σαν περισπομένη, δίπλα στο 1, δίπλα στον αριθμό 1. Οπότε το πατάτε και αλλάζετε από local σε global mode και κάπως έτσι. Ωραία, πάμε να δούμε λοιπόν τι έχουμε και να παίξουμε καταρχά έτσι, γιατί εννοείται ότι όταν μπαίνουμε μέσα στο παιχνίδι θέλουμε και να παίξουμε. Ας πατήσουμε play λοιπόν και βλέπουμε ότι είμαστε μέσα σε ένα first person shooter, το οποίο πετάμε μπάλε. ίσως να μην είναι και το πιο ενδιαφέρον shooter του κόσμου, αλλά κάτι κάνουμε. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι λέει first person template, μπορούμε να μετακινηθούμε, να πηδήξουμε, crouch δεν κάνει, αυτά. Δεν θα το χρησιμοποιήσουμε και πολύ, δεν θα να σας απογοητεύσω, δεν θα φτιάξουμε shooter δυστυχώς. Πατώντας escape βγαίνουμε από το play mode, στο οποίο μπήκαμε εδώ πέρα, συγγνώμη αν δεν το ανέφερα. Ε, επίσης κάτι που ξέχασα να πω είναι ότι έχοντας επιλέξει για παράδειγμα τον κύβο, βλέπουμε ότι εδώ πέρα, σε αυτό το μενού, Έχουμε όλα μα τα αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στο level. Αν για παράδειγμα επιλέξουμε τον πάνω-πάνω κύβο, πάμε κάτω-κάτω και πατήσουμε shift και τον κάτω, βλέπετε ότι έχουμε επιλέξει μια πληθώρα αντικειμένων. Όπου φυσικά μπορούμε να πατήσουμε delete για παράδειγμα για να τα διαγράψουμε. Ε, αλλά για την ώρα θα τα κρατήσουμε, τα θέλουμε αλλά δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το first person template που έχει εδώ πέρα οπότε θα το επιλέξω και θα πατήσω delete ε, Εναλλακτικά βλέπετε ότι όλα τα μέρη στον ε, γύρω γύρω μας ε, μπορούμε να τα επιλέξουμε, δεν είναι μια ενιαία μάζα όλο το ε, level και υπάρχουν και μερικά ακόμη παράξενα πράγματα Πάμε λοιπόν στα βασικά τώρα Ας δούμε τη μαγεία των blueprints κατά κάποιο τρόπο θα κάνω το κλασικό παράδειγμα που έχουν και στο επίσημο ε, site τους. Ωραία. Θα πάρουμε λοιπόν και θα δημιουργήσουμε, στα επίσημα tutorials, συγγνώμη, θα πάρουμε και θα δημιουργήσουμε μια λάμπα η οποία ανάβει και σβήνει. Ε, για να δούμε λίγο και πώς βάζουμε τα αντικείμενα μέσα και να κάνουμε λίγο πιο όμορφο το level. Εδώ πέρα αν πάμε στα ε, architecture, νομίζω... Μ. Ναι, μισό λεπτάκι θα το βρω, είμαι σίγουρος ε, e, Μάλιστα, πρέπει να πάμε στα props λοιπόν. Μπορούμε να βάλουμε διάφορα αντικείμενα από τα αίτημα που έχει. Α πάρουμε λοιπόν, α ρίξουμε μια καρέκλα μέσα έτσι για να υπάρχει. Α την γυρίσουμε και γύρω-γύρω. <laughs> γιατί, γιατί όχι. Λοιπόν, και α ψάξουμε να βρούμε για παράδειγμα μια λάμπα. Θα βάλουμε αυτήν, η οποία είναι η λάμπα η οποία. Ε, μάλλον όχι, θα βάλουμε αυτή. Θα βάλουμε αυτή. Λοιπόν, αυτή τη λάμπα η οποία μα είναι ανάποδα τελείω. Γιατί κανονικά είναι για να μπαίνει στο ταβάνι. Αλλά εμεί θα τη γυρίσουμε κατά 180 μοίρε και θα τη πούμε ότι θέλουμε να κοιτά προ τα πάνω. Και μια χαρά νομίζω ταιριάζει και έτσι. Οπότε θα δημιουργήσουμε ένα μικρό χώρο, θα την πάρουμε, θα την βάλουμε εδώ στην γωνία για να, μην, για να κάνει καλό feng Λοιπόν, αλλά αν πάμε και πατήσουμε play τώρα και έρθουμε δίπλα στη λάμπα μα. Η λάμπα μα δεν φέγγει. Και αυτό γιατί γίνεται. Διότι παρόλο που είναι σχεδιασμένη και μοιάζει με μια λάμπα, την οποία μπορούμε να την πυροβολήσουμε, μάλλον όχι, ε, δεν έχει ένα φω πάνω του. Κοιτάξτε λίγο τώρα πώ πάει η λογική τη Unreal Engine και κάθε μηχανή ε, game engine, νομίζω. Πρέπει να πάρουμε και να τοποθετήσουμε ένα light εδώ πέρα. Για να το κάνουμε αυτό, πηγαίνουμε εδώ πέρα στα αριστερά και βλέπουμε ότι λέει lights. Οπότε θα πάμε και θα χρησιμοποιήσουμε ένα point light, έχει και spotlight ή directional light, το οποίο το χρησιμοποιούμε ω ήλιο. Οπότε να έχετε μόνο ένα τέτοιο που έχει ήδη ένα μέσα στο level μα. Αλλά εμεί θα βάλουμε τέλο πάντων να μην τα απολύτω. Ένα point light. Θα το πάρουμε λοιπόν και θα το ρίξουμε εδώ, μέσα στη λάμπα μα κάπου. Να μας κάθετε καλά. Ωραία. Μπορούμε να το μετακινήσουμε λίγο παραπάνω, να είναι λίγο καλύτερα. Ας το βάλουμε κάπου εδώ για παράδειγμα, να φαίνεται ότι φεγγει μέσα από τη λάμπα. Κάπως έτσι. Λοιπόν, επίσης να αναφέρουμε και κάτι ακόμα σχετικά με τη μετακίνηση των αντικειμένων. Μπορεί να σας το ότι πηγαίνουν τα αντικείμενα. Αυτό γίνεται διότι ε, υπάρχει κάτι σαν ένα πλέγμα στο οποίο μετακινούνται ε, τα πράγματα πάνω. Για να απενεργοποιήσετε αυτό το πλέγμα ή να αλλάξετε την ανάλυση του πλέγματος, δηλαδή αντί να κάνει τόσο μεγάλα βήματα, να κάνει πιο μικρά, μπορείτε να πάτε εδώ πέρα, όπου αν το πατήσετε αυτό, βλέπετε ότι μετακινείται ελεύθερα, έτσι. Ενώ αν το έχετε ενεργοποιημένο, το οποίο είναι το grid και αντίστοιχα υπάρχουν και για την περιστροφή και για το scaling, οπότε αν θέλουμε να το περιστρέψουμε, βλέπετε ότι ανεβαίνει κατά 10 μοίρες, ωραία, θα το βάλουμε στο 0, ε, οπότε, αν πάμε εδώ πέρα τώρα, για παράδειγμα, στη μετακίνηση και το βάλουμε στο 1, Snap Sizes, έτσι το λέει, και πάμε εδώ πέρα πίσω, επιλέξουμε τη λάμπα μα, βλέπετε ότι τώρα το μετακινούμε με πολύ μεγαλύτερη ανάλυση. Σχεδόν είναι σαν να μην το μετακινούμε, ε, σαν να μην έχει καν, να μην κολλάει, να μην κάνει καθόλου Snap. Αν πατήσουμε 50 για παράδειγμα και το μετακινήσουμε, θα κάνει Snapping κάθε 50 εκατοστά. Αν δεν κάνω λάθο, πρέπει να είναι εκατοστά. Για την ώρα θα το πενεργοποιήσουμε για να πάρουμε και να τοποθετήσουμε το φως όπου θέλουμε. Εμείς θα το μετακινήσουμε κάπου εδώ, ίσα ίσα να βρίσκεται πάνω από τη λάμπα μας, όπου είναι μια χαρά. Αγνοήστε το ότι εδώ πέρα λέει preview. Θα μιλήσουμε κάποτε άλλοτε και αυτό, το ότι σημαίνει αυτό το preview εδώ πέρα και βλέπετε ότι η λάμπα μας κάνει και αυτό το ωραίο εφέ που ε, μας εκτυφλώνει λίγο. Επίσης για να δείτε καλύτερα το παιχνίδι σας πώς είναι στημένο χωρίς να φαίνονται αυτά τα περίεργα σύμβολα που έχει μέσα η Unreal, μπορείτε να πατήσετε G για να πάτε σε game mode. Οπότε τώρα το βλέπουμε σε game mode χωρίς παράξενα βελάκια και τέτοια. Οπότε τώρα φαίνεται λες και φωτίζει πραγματικά το φως. Ωραία. Οπότε πατάμε G λοιπόν για να φύγουμε από το game mode και θέλουμε να παίξουμε λοιπόν λίγο με την ε, λάμπα μας. Για να το κάνουμε αυτό αρκεί να ανοίξουμε το level blueprint. Το level blueprint λοιπόν για να το ανοίξουμε που στην ουσία φτιάχνουμε τη λογική που υπάρχει μέσα στο συγκεκριμένο level που είναι κακή προγραμματιστική τεχνική κατά κάποιο τρόπο, αλλά εμείς θα το χρησιμοποιήσουμε για λόγους ε, απλότητας στο πρώτο αυτό tutorial, μετά θα δείξουμε πώς γίνονται ε, κάπως καλύτερα. Πήγαινε με Blueprints και Open Level Blueprint. όπως συνέχεια μας βγαίνει αυτό το παράξενο γράφημα. Δεν θα το μεγαλώσω τελείως για την ώρα, γιατί θέλουμε να βλέπουμε τη λάμπα μας. Αν κάνουμε δεξί κλικ, βλέπετε ότι το μετακινούμε έτσι. Αν κάνουμε scroll in και scroll out, ζουμάρουμε και ξεζουμάρουμε. Ωραία, αυτή είναι η βασική χειρισμή. Επίση. Θα δείτε σε λίγο αυτό. Μα, ναι, ωραία. Τέλο πάντων. Λοιπόν, επιλέγουμε τη λάμπα μα, όπου βλέπουμε ότι εδώ πέρα είναι το point light. Οπότε, αν δεν μπορείτε να βρείτε κάτι, πατάτε point light. Και επίση, αν χάσετε κάτι, για παράδειγμα, που είναι η λάμπα, που είναι η λάμπα, μπορείτε να πατήσετε F για να κάνει focus γύρω από τη λάμπα σα. Οπότε, πηγαίνουμε και βλέπουμε ότι μα έχει κεντράρει τη λάμπα μα. Ή εναλλακτικά επιλέγετε από εδώ πέρα κάτι και πατάτε F μετά. Ωραία. Λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε κάτι με τη λάμπα. Ωραία. Τι θέλουμε να κάνουμε με τη λάμπα. Α ορίσουμε ότι θέλουμε όταν θα πατάμε για παράδειγμα το E, όταν θα παίζουμε, η λάμπα μα να ανοικοκλίνει. Κάθε φορά που πατάμε το E, άμα είναι σβηστή να ανάβει και άμα είναι αναμένη να σβήνει. Τι θα κάνουμε τώρα. Θέλουμε αρχικά να πάρουμε και να βάλουμε μια μεταβλητή, έχοντα επιλεγμένη τη λάμπα μα, ωραία τώρα το μεγαλώνω, μια μεταβλητή η οποία αναφέρεται στη λάμπα μα. Πώ το κάνουμε αυτό. Με τη μαγική δύναμη του δεξί κλικ. Κάνουμε δεξί κλικ λοιπόν και βλέπετε ότι μας, επιλέγει, διε, μας βγάζει διάφορες επιλογέ. επιλογές. Εκ των οποίων η μία είναι Add Reference to Point Light 1. Σε περίπτωση που δεν το βλέπετε αυτό ενώ έχετε επιλεγμένη τη λάμπα σας ή οτιδήποτε, ε, ενεργοποιήστε το Context Sensitive που έχει εδώ πέρα. Δηλαδή να μας βγάζει πράγματα σχετικά με το αντικείμενο που έχουμε επιλεγμένο. Οπότε πατάμε Add Reference to Point Light 1. Δηλαδή του λέμε βάλε μας μια αναφορά σε αυτή τη λάμπα. Θέλουμε να κάνουμε κάτι με αυτή τη λάμπα. Την επιλέγουμε λοιπόν, ζουμάρουμε λίγο μέσα και αυτό είναι κάτι σαν μια μεταβλητή. Μια μεταβλητή είναι κάτι το οποίο περιέχει μέσα μια πληροφορία. Και τώρα του λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι με τη λάμπα. Αλλά πώ να λέγεται αυτό, δηλαδή πώ θα λέγεται αυτή η συνάρτηση κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή ε, θέλουμε να κάνει μια ενέργεια. Αυτή η ενέργεια πώ θα λέγεται, θα λέγεται on off, θα λέγεται turn on, turn off, ξέρω εγώ, ή κάπω αλλιώ. Για να το ανακαλύψουμε αυτό, έχοντα επιλεγμένη τη λάμπα, θα έρθουμε εδώ σε επιλογέ και θα κατέβουμε κάτω-κάτω. Όπου για παράδειγμα, βλέπουμε εδώ στο rendering ότι μα έχει κάποια επιλογή η οποία ίσω ε, μα είναι χρήσιμη. Λέει visible. Άρα, μήπω το visible την παίρνει και την αντικοκλίνει τη λάμπα. Άμα κλείσουμε το λαμπάκι, άμα κλείσουμε το tick, τι, τι θα γίνει. Και όπω βλέπετε, η λάμπα μα σβήνει. Οπότε αυτό που θέλουμε να κάνουμε για να πειράξουμε τη λάμπα μας, το αν θα είναι αναμένη ή όχι, είναι να την κάνουμε visible ή όχι visible. Οπότε ας την αφήσουμε visible για την ώρα. Και ας μεγαλώσουμε πάλι το γράφημα που έχουμε εδώ πέρα. Οπότε τώρα θέλουμε να κάνουμε τη λάμπα visible. Οπότε τι θα κάνουμε, θα τραβήξουμε από εδώ πέρα ένα καλωδιάκι από την άκρη της λάμπας μας. Ένα καλωδιάκι στον αέρα. Και τώρα θα μας βγάλει πράγματα τα οποία είναι σχετικά με τη λάμπα μας. Δεν ξέρουμε πού βρίσκεται αυτό το visible τέλο πάντων, αλλά εμεί θα το ψάξουμε. Θα ψάξουμε Visi. Χωρί να πάει το μυαλό σα στο κακό, φυσικά. Και βλέπετε ότι έχουμε τέσσερι επιλογέ εδώ πέρα. Οι πρώτε δύο δεν μα απασχολούν, αλλά υπάρχουν δύο που μα απασχολούν αρκετά. Υπάρχει το set visibility και το toggle visibility. Τι κάνει το ένα, τι κάνει το άλλο. Το set visibility, όπω μάλλον μπορείτε να σκεφτείτε, είναι για να μα. του λέμε ότι θέλουμε. Να ορίσουμε το αν θα φαίνεσαι ή όχι. Αλλά είναι απόλυτο. Δηλαδή, θέλουμε να φαίνεσαι ή θέλουμε να μην φαίνεσαι. Αλλά υπάρχει και μια δεύτερη επιλογή, η οποία είναι πιο πρακτική, για να μην ελέγχουμε, για παράδειγμα, ότι άμα έχει πατήσει το τάδε κουμπί, μία φορά σημαίνει ότι η λάμπα πρέπει να ανάψει. Αν το έχει πατήσει δεύτερη φορά, σημαίνει ότι η λάμπα πρέπει να σβήσει. Αυτή την απλή. Ε, λειτουργία την κάνει η toggle visibility όπου κάθε φορά ανοίγει ή κλείνει το φως ανάλογα ε, με το, αν, το πόσες φορές έχουμε απαντήσει το κουμπί για παράδειγμα. Οπότε αυτό θα χρησιμοποιήσουμε. Οπότε και βλέπετε τώρα ότι μας έχει συνδέσει το point light με το toggle visibility. Αυτό είναι μια συνάρτηση εδώ πέρα. Είναι ένας κόμβος μιας συνάρτησης. <coughs> <coughs> όπου βλέπουμε το εδώ πέρα ε, ως target του λέμε δηλαδή θέλει να αλλάξει το visibility από κάποιον στόχο, ο οποίος στόχος είναι η λάμπα μας. Το θέμα είναι ότι θέλουμε με κάποιο τρόπο να ενεργοποιηθεί. Θέλουμε δηλαδή με κάποιο τρόπο να γίνει triggered, ας πούμε. Θέλουμε όταν θα γίνει ένα συγκεκριμένο γεγονός, τότε να πάρει και να, λέει, να αλλάξει ε, το αν η λάμπα μας θα φαίνεται ή όχι. Για να το κάνουμε αυτό, κάνουμε... Τραβάμε από εδώ πέρα το καλωδιάκι όπως κάναμε και πριν. Ωραία, αυτή τη φορά προ τα πίσω. Γιατί πηγαίνουν από τα αριστερά προς τα δεξιά οι ενέργειες ας πούμε. Θα δείτε σε λίγο καλύτερα τι εννοώ. Οπότε τραβάμε το καλωδιάκι και του λέμε. Θέλουμε όταν θα πατάμε για παράδειγμα ένα κουμπί να ανοιγοκλένει λάμπα. Ποιο κουμπί θέλουμε, ας πούμε το ήρε e", παιδιά. Πατάμε ή e κατευθείαν. Και βλέπετε ότι βγαίνει κατευθείαν εδώ πέρα το ή. E". Οπότε το παίρνουμε και το επιλέγουμε. Και βλέπετε ότι κατευθείαν μα τα συνδέει και λέει: όταν το e πατηθεί, τότε θέλουμε να αλλάξει το visibility από τη λάμπα. Μπορούμε να τα μετακινήσουμε λίγο εδώ πέρα να είναι πιο όμορφο. Και πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμή. Α πατήσουμε λοιπόν compile εδώ πέρα. Πρέπει να πατάτε πάντα compile. Βλέπετε ότι μα βγάζει ένα tick. Και α το μετακινήσουμε αυτό το παράθυρο κάπου εδώ να το έχουμε εύκαιρο. Πάμε λοιπόν να πατήσουμε play. Ωραία. Α προχωρήσουμε. Και βλέπουμε ότι η λάμπα μα είναι εδώ πέρα αναμένη. Αν πατήσουμε E, Βλέπετε ότι σβήνει. Αν πατήσουμε «Η», e, ξανανάβει. Προσέξτε τώρα, όταν θα το ξανακάνω, τι γίνεται εδώ πέρα. Μα δείχνει στην ουσία, κάθε φορά που πατάμε το «Η», e, τα δεδομένα καθώ ρέουν από το ένα μέρο στο άλλο. Και γι' αυτό είναι πολύ όμορφο ο προγραμματισμό με τα blueprints, διότι βλέπουμε πώ ρέει η πληροφορία. Δηλαδή, πάμε να μπούμε μέσα στο παιχνίδι και θα πατήσουμε πάλι E, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται στα αριστερά βλέπετε ότι κατευθείαν έρχονται δεδομένα και πηγαίνουν στο toggle visibility. Δηλαδή του λέμε το visibility, το visibility παίρνει μέσα ε, την, την, ενέργεια που κάναμε. Αν το ξαναπατήσουμε ξαναέρχεται από το E και πηγαίνει πάλι στο toggle visibility. Οπότε κάθε φορά πατάμε E, το παίρνει και το εναλλάσσει μεταξύ ανοιχτού ή σβηστού, ανοιχτού ή σβηστού. Οπότε κοιτάξτε πόσο εύκολο είναι να κάνουμε ένα φως να ανοίγω και πόσο λογικό είναι ε, μέσα από έναν Πράγμα το οποίο κανονικά θα ήθελε προγραμματισμό. Λοιπόν, τώρα θέλουμε να κάνουμε το κουτί να μπορεί. Το κουτί λέω. Το φω να μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί μόνο όταν είμαστε κοντά του. Για να το κάνουμε αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε κάτι το οποίο στην Unreal Engine και φαντάζομαι σε πολλέ μηχανέ γραφικών γενικά ε, παιχνιδιών ονομάζεται trigger. Ωραία, θα βάλουμε ένα trigger, δηλαδή κάτι σαν ένα διακόπτη, όπου όταν θα μπαίνουμε μέσα σε αυτό το διακόπτη, όπω στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ένα κουτί. Όταν θα μπαίνουμε μέσα σε αυτό το κουτί, λοιπόν, θα λέμε ότι εκεί, όσο είσαι μέσα σε αυτό το κουτί, μπορεί να ενεργοποιήσει και να πενεργοποιήσει το φω. Όταν θα βγει από αυτό το κουτί, όμω, δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα. Για να πάρουμε και να προσθέσουμε ένα τέτοιο ειδικό κουτί, λοιπόν, αρκεί να πάμε εδώ πέρα που λέει volumes. Ωραία. Και θα επιλέξουμε, θα πάμε κάτω-κάτω και θα επιλέξουμε trigger volume, όπου είναι ένα ε, συγκεκριμένο όγκο, α πούμε, ένα κουτί, το οποίο χρησιμοποιείται γι' αυτό ακριβώ τον λόγο. Οπότε θα το πάρουμε και θα το ρίξουμε εδώ πέρα όπου το μέγεθο του είναι αρκετά καλό, αλλά η θέση του θα την πάρουμε, θα την βάλουμε λίγο πιο πάνω. Ωραία. Θέλουμε τώρα να πούμε ότι όταν θα ακουμπάς αυτό το κουτί, όταν θα το κάνει δηλαδή overlap, όπω λέγεται και στα αγγλικά, όπου είναι και η έννοια που θα δούμε σε λίγο, θέλουμε να ενεργοποιεί τη δυνατότητά μα να ενεργοποιούμε ή να απενεργοποιούμε το ε, φω. Πώ θα το κάνουμε αυτό τώρα, Πηγαίνουμε πίσω στο level blueprint λοιπόν, Όπου έχοντα επιλεγμένο το trigger volume εδώ πέρα, το οποίο είναι trigger volume 1 κανονικά, αλλά επειδή έκανα κάτι πειραματάκι, έχει βγει trigger volume 3, οπότε σα είναι trigger volume 1, το έχουμε επιλεγμένο λοιπόν, και πηγαίνουμε εδώ πέρα. Και του λέμε τώρα, ότι θέλουμε όταν ε, ακουμπάμε το κουτί, να γίνεται κάτι. Ωραία. Τώρα το τι θα το δούμε σε λίγο. Θέλουμε συγκεκριμένα να ενεργοποιείται το input. Θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό. Θέλουμε λοιπόν να δούμε να πάρουμε ω γεγονό, όπω ήταν εδώ γεγονό ότι πατήθηκε το E. Συγγνώμη, το γεγονό το μου πείτε, αλλά ήταν ένα γεγονό. Για τον προγραμματισμό είναι ένα γεγονό. Θέλουμε έτσι να έχουμε ένα αντίστοιχο γεγονό όταν θα πατηθεί, όταν θα ακουμπήσουμε τον κύβο. Οπότε κάνουμε δεξί κλικ και του λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε overlap. Overlap. Οπότε βλέπετε ότι έχουμε διάφορες επιλογές όπου αυτά είναι τα σωστά, όπου βλέπουμε ότι μας αναφέρει event. Μα λέει add event for trigger volume 3. Ε, Ακριβώ αυτό θέλουμε. Θέλουμε να βάλουμε ένα γεγονό για τον ε, όγκο μα, για το κουτί μα. Οπότε έχουμε δύο επιλογέ: add on actor begin overlap και on actor end overlap. Τι λέει το ένα, τι λέει το άλλο. Όταν θα ξεκινάμε να κάνουμε το overlap, όταν θα είμαστε μέσα στον κύβο δηλαδή, δίνει αυτό το event. Όταν ακουμπάμε τον κύβο. Όταν πάλι σταματάμε να τον ακουμπάμε, απομακρυνόμαστε, δίνει αυτό το event. Δηλαδή ε, end overlap. Ότι δεν τον ακουμπάμε πλέον. Εμείς θα βάλουμε Begin Overlap για αρχή, όπου βλέπετε ότι μας βγαίνει ένα νέο γεγονός το οποίο λέγεται trigger volume, eh, Begin Overlap για το Trigger Volume 3. Όπου του λέμε, θα τραβήξουμε το καλωδιάκι εδώ, θέλουμε να ενεργοποιείται η είσοδος εντολών, θέλουμε να ενεργοποιείται δηλαδή το input. <coughs> Οπότε γράφουμε input εδώ πέρα και υπάρχουν δύο επιλογές το Enable Input και Disable Input. Εμεί θέλουμε να ενεργοποιείται, οπότε θα επιλέξουμε Enable Input. Τι του λέμε τώρα, ότι όταν θα μπαίνει εσύ μέσα στο κουτί, όταν θα ακουμπήσει το κουτί μας, το trigger μα, τότε θέλουμε να ενεργοποιεί την δυνατότητα που έχει ο παίκτη να στέλνει εντολέ. Ωραία. Αντίστοιχα, θα πάμε εδώ πέρα και θα πατήσουμε End Overlap, δηλαδή όταν σταματά να ακουμπά το κουτί, όταν έχει φύγει από το κουτί, θέλουμε να σταματάς να μπορείς να στείλει εντολέ. Δηλαδή, disable. Disable input. Όπου βλέπετε ότι είναι αντίστοιχα. Ας τα βάλουμε έτσι για να είναι λίγο ε, να είναι όμορφο. Ε, το θέμα είναι ότι τώρα πρέπει να κάνουμε κάτι λίγο πιο κουλό, cool. ίσως Θα προσπαθήσω να το εξηγήσω όσο καλύτερα μπορώ. Το θέμα είναι ότι θέλουμε να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί τι εντολέ, αλλά για ποιον, για τον παίκτη μα. Θα μου πείτε, δεν είναι αυτονόητο. Αν έχουμε ένα multiplayer παιχνίδι δεν είναι αυτονόητο. Οπότε εδώ πέρα θα πάρουμε και θα τραβήξουμε από το player controller. Ξέρω ότι ίσως είναι λίγο περίπλοκο, απλώς θα το συνηθίσετε. Θα τραβήξουμε ένα ε, σκηνάκι και θα γράψουμε controller. Έτσι δεν ξέρουμε πώς ακριβώς λέγεται. Get player controller. Όπου εδώ πέρα βλέπετε ότι έχουμε το player index. Όπου index 0 είναι αυτός που παίζει είναι ο κανονικό μα παίκτη. Αν είμαστε multiplayer, α πούμε, μπορεί να είναι 2, 3, να είναι κάποιο άλλο παίκτη. Οπότε έχουμε το index εδώ πέρα και θα το πάρουμε και το ίδιο και θα το συνδέσουμε στο player controller. Μπορούσαμε αντίστοιχα να τραβήξουμε και άλλο καλωδιάκι από εδώ και πάλι να βάλουμε get player controller, αλλά έτσι είναι λίγο πιο ε, συμμαζεμένο. Οπότε, όταν μπαίνουμε μέσα στον trigger, θέλουμε να ενεργοποιείται το input και όταν βγαίνουμε να απενεργοποιείται. Πάμε να δούμε αν δουλεύει λοιπόν. Πατάμε compile. Κατεβάζουμε το παράθυρο, θα το μετακινήσουμε εδώ πέρα, θα ξεζουμάρουμε λίγο να το βλέπουμε και πάμε να πατήσουμε play. Μπαίνουμε λοιπόν μέσα και όταν θα ακουμπήσουμε τώρα το volume το οποίο βρίσκεται κάπου εδώ, βλέπετε ότι μα ε, δημιουργείται εκείνο το event και όσο είμαστε μέσα στο volume δεν ενεργοποιείται το άλλο. Ενώ όταν φύγουμε, βλέπετε ότι μα λέει end overlap, ότι έχουμε σταματήσει να ακουμπάμε πλέον τον κύβο. Οπότε ξεκινάει να ακουμπάμε τον κύβο, σταματάμε να ακουμπάμε τον κύβο. Πατάμε escape λοιπόν. Το θέμα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο Ενεργοποιούμε και απενεργοποιούμε το input. Το θέμα είναι, πάμε να το τεστάρουμε. Συγγνώμη, ξέχασα πριν να τεστάρουμε αν όντω λειτουργεί αυτό. Δηλαδή, αν είμαστε απ' έξω, πραγματικά δεν μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί. Πατάμε play, λοιπόν, πηγαίνουμε εδώ πέρα και εδώ, έτσι μακριά ακόμη, χωρί να έχουμε ακουμπήσει τίποτα. Πατάμε E. Βλέπετε ότι πάλι το E στα αριστερά στέλνει σήμα, παρόλα αυτά δεν έχουμε ακουμπήσει εμεί το κύβο. και παρόλα αυτά βλέπετε ότι μπορούμε να το ενεργοποιήσουμε και να το απενεργοποιήσουμε. Αν παρόλα αυτά μπούμε μέσα στον κύβο και βγούμε. Τώρα βλέπετε ότι όσο και αν πατάμε E δεν κάνει τίποτα. Και αυτό συμβαίνει διότι απενεργοποίησε το input όταν βγήκαμε από τον κύβο. Αλλά από default, από μόνο του το παιχνίδι, η Unreal Engine δέχεται inputs στην αρχή. Δηλαδή πρέπει στην αρχή όταν θα, του πούμε, όταν θα ξεκινήσει το παιχνίδι θέλουμε να μην μπορείς να πειράξεις το φως. Και όχι μόνο όταν θα βγεις από τον κύβο εκείνο. Πώς θα το κάνουμε αυτό. Συγγνώμη αν σας μπέρδεψα. Θέλουμε να βάλουμε ένα ακόμη event. Το οποίο event είναι λίγο γενικό, ίσω είναι το event begin play. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν ξεκινά να παίζει, όταν πατά το play, θέλουμε να απενεργοποιείται κατευθείαν το input. Πώ θα το κάνουμε αυτό? Δεξί κλικ και θα το πούμε begin play. Όταν θα ξεκινά να παίζει. Όπου βλέπετε ότι εδώ πέρα λέει event begin play. Όπου το παίρνουμε και το έχουμε εδώ. Τώρα έχουμε δύο επιλογέ. Μπορούμε είτε να τραβήξουμε εδώ πέρα καλωδιάκι και να γράψουμε ε, disable input. Ωραία, το οποίο θα πρέπει να το συνδέσουμε στο Player Controller, όπου εδώ πέρα για παράδειγμα θα γράψουμε controller και θα μα βάλει το get Player Controller, ξέρετε τώρα είναι μια ε, διαδικασία που θα πρέπει να σα γίνει κάπω αυτοματοποιημένη. Ή εναλλακτικά μπορούμε κατευθείαν να τα διαγράψουμε αυτά τα δύο και όταν θα ξεκινάει το παιχνίδι, να το συνδέσουμε κατευθείαν εδώ στο Disable Input. Του λέμε ότι όταν ξεκινά το παιχνίδι, θα το βάλουμε εδώ όμω να είναι λίγο πιο ε, συμμαζεμένο. Ωραία, να μην είναι τόσο όλα όταν θα ξεκινάς το παιχνίδι θέλουμε να απενεργοποιείς το input και επίσης όταν θα φεύγεις από το κουτί θέλουμε πάλι να ενεργοποιείς το input στην ουσία του λέμε ότι θέλουμε το input να ενεργοποιείται μόνο όταν είσαι μέσα στον κύβο για να Καταλαβαίνουμε λοιπόν στο μέλλον τι κάνουμε και τι είναι όλα αυτά που έχουμε βάλει εδώ πέρα και να μην χανόμαστε. Μπορούμε να πάρουμε και να προσθέσουμε comments. Δηλαδή επιλέγουμε έτσι αριστερό κλικ και τραβάμε. Την περιοχή που θέλουμε να βάλουμε κάποιο σχόλιο και πατάμε C έτσι ώστε να βάλουμε κάποιο comment. Και εδώ πέρα μπορούμε να γράψουμε ό,τι θέλουμε. Οπότε μπορούμε να γράψουμε όταν. όταν πατηθεί το e. ε, άναψε, άναψε ή σβήσε. σβήσε το φως. Τελεία. Όπου βλέπετε ότι εδώ πέρα ο κέρδο σα έχει τρελαθεί λίγο. Ναι, θα πρέπει να το συνηθίσετε αυτό. Δεν κάθεται και πολύ καλά πάνω στα γράμματα εκτό αν ζουμάρουμε. Ωραία. Πατάμε Enter λοιπόν και έχουμε εδώ πέρα το comment. Το οποίο μπορούμε να το μετακινήσουμε όλο μαζί χωρί να χρειάζεται κάθε φορά να τα επιλέγουμε αυτά. Αντίστοιχα επιλέγουμε και αυτά. Πατάμε C για να βάλουμε ένα νέο comment. Και εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε διπλό κλικ και να λέμε ότι όταν ε, μπει στο trigger trigger, πώς γράφεις το trigger, ναι. Στο trigger, ενεργοποίησε, ενεργοποίησε το input. Ωραία. Και φυσικά στη συνέχεια μπορείτε να γράψετε και ότι όταν βγεις από το trigger θα απενεργοποιήσεις το input. Ωραία. Οπότε έτσι έχετε γράψει το πρώτο σας πρόγραμμα ε, όπου μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ένα φως όταν είστε κοντά. Πατάμε compile λοιπόν τώρα και θεωρητικά όλα τρέχουν μια χαρά και ωραία. Οπότε πηγαίνουμε εδώ πέρα, ξεζουμάρουμε να τα βλέπουμε καλά. Προσέξτε ότι μόλι πατήσουμε το play, στο event begin play θα ξεκινήσει να μα δίνει δεδομένο που κατευθείαν θα απενεργοποιήσει το input. Όπω βλέπετε, event begin play ξεκίνησε και τώρα αν είμαστε εδώ μακριά, πατώντα το ή e, δεν γίνεται τίποτα με το φω. Αν μπούμε τώρα στο volume, μπορούμε να το ανοίγω, κλείσουμε το φω. Αν βγούμε από το volume, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μπαίνουμε, μπορούμε, βγαίνουμε, δεν μπορούμε. Αυτά λοιπόν με το σημερινό tutorial, ελπίζω να σα άρεσε. Ε, συγγνώμη που είναι τόσο εκτενή αυτά τα tutorials ε, και ίσως κάπως ε, γρήγορα και κάπως περίπλοκα για αρχή ε, αλλά έχει πάρα πολύ πράγμα ας πούμε, η Unreal Engine οπότε πρέπει να αναλυθεί όσο πιο γρήγορα ε, γίνεται γιατί αλλιώς είναι πολύ δύσκολο ειδικά για κάποιον αρχάριο να προχωρήσει μόνος του. Λοιπόν, αυτά με το σημερινό tutorial. Ε, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Αφήστε κάτω σχόλια για απορίες και διάφορα άλλα πράγματα που μπορείτε ναι, για απορίε τέλο πάντων. Ε, τα λέμε για σε όλους.